Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε αυτή την ώρα με το στούντιο του Αντένα στη Λευκοσία και τον απεσταλμένο μας Αντώνη Φουρλή, ο οποίος θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των Κυπριακών εκλογών. Αντώνη, καλησπέρα από την Αθήνα. Τζέλα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Λευκοσία. Πριν από ένα μόλις λεπτό, πήραμε στα χέρια μας από το Υπουργείο Εσωτερικών τα τελικά αποτελέσματα των Κυπριακών προεδρικών εκλογών. Έτσι, ο κύριος Γλάφκος Κλειρίδης, σε συνεργασία φυσικά με το Δημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Κυπριανού, συγκεντρώνει 50,3% και είναι ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύριος Γιώργος Βασιλείου έμεινε τελικά στο 49,7%, διεψεύοντας κατά ένα πολύ μικρό μέρος κάποιες δημοσκοπήσεις, όχι όμως και τη δική μας, αφού ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος, ειδικός πολιτικός αναλυτής και εκλογολόγος που συνεργάστηκε μαζί μας τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και στο δελτίο των 8,5 έκανε μια σωστή πρόβλεψη, προβλέποντας ότι ο κύριος Κλειρίδης θα είναι τελικά ο πρόεδρος της Κύπρου. Κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μας πείτε, ήταν λογικό αυτό το αποτέλεσμα? Ήταν λογικό με την έννοια ότι το προβλέψαμε ότι θα είναι πολύ πολύ κοντά. Η διαφορά σε αριθμό ψήφων είναι μόλις 2.100 και αυτή η μετατόπιση οφείλεται κυρίως στο τελευταία μέρα, δηλαδή σήμερα, όπου πολλοί κόσμοι του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος φέραν περισσότερους στις κάλπες παρά τα άλλα κόμματα. Κύριε Παπαδόπουλε, ο κύριος Βασιλείου, οι επιτελείς του για την ακρίβεια, επέβαλαν μία ένσταση κατηγορώντας τους καταμετρητές για λάθος μέτρημα των ακύρωων ψηφοδελτίων στη Λευκοσία. Σημαίνει κάτι αυτό? Αυτό έχει ήδη απορριφθεί από τον Εύφορο. Εκλογών δεν σημαίνει τίποτα. Και πρόκειται για μια τελεσίδικη απόφαση. Ακριβώς. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν οριστικά τον νέο πρόεδρο, είναι ο Γλάφκος Κλειρίδης. Ήδη ο κύριος Κυπριανού τον συνεχάρει δημοσία, όπως επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος τόνισε στο δικό του μήνυμα ότι αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ο Κυπριακός λαός να σταθεί ενωμένος και να αντιμετωπίσει το μεγάλο εθνικό του πρόβλημα, αφού ενότητα είναι αυτό που απαιτούν αυτή τη στιγμή οι δύσκολες περιστάσεις. Αντώνη Φουρλή, έχω μία ερώτηση από την Αθήνα. Κάποια στιγμή, τουλάχιστον εδώ, δημιουργήθηκε ένα μικρό θρίλερ σχετικά με τα συγχαρητήρια που θα έδινε ο πρώην πρόεδρος, ο κ. Βασιλείου, στον νυν πρόεδρο. Κάποια στιγμή, λοιπόν, σε τηλεγράφημα του ΑΠΕ μεταδόθηκε ότι γύρω στις 10 παρατέταρτο ο κ. Βασιλείου συνεχάρει τηλεφωνικό στον νέο πρόεδρο, πράγμα όμως που λίγη ώρα αργότερα διαψεύστηκε. Τελικά, τι έγινε, Αντώνη? Πράγματι και εδώ διέρευσε αρχικά η πληροφορία ότι ο κύριος Βασιλείου τηλεφώνησε στον κύριο Κλειρίδη και τον συνεχάρει. Όμως, 15 περίπου λεπτά αργότερα, εκπρόσωπος τύπου του κύριου Βασιλείου, ο κύριος Γιώργος Λιλίκας, βγήκε στην τηλεόραση της Κύπρου εδώ και διέψευσε αυτές τις πληροφορίες. Και ακόμη και μέχρι πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Λιλίκας επέμενε να λέει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να ανατραπεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Και ήλπιζε πιθανότατα η παράταξη του κύριου Βασιλείου ότι με την ένσταση που είχε υποβάλει θα μπορούσαν να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάτι που τελικά δεν γίνεται. Αυτά από τη Λευκοσία. Αντώνη, ακόμα μια ερώτηση από την Αθήνα. Θα ήθελα να μου πεις πώς θα μπορούσες εσύ να κρίνεις το γεγονός της εκλογής του κυρίου Κλειρίδη στη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Βεβαίως είναι πρόωρο να μιλήσουμε για το ποια γραμμή θα ακολουθήσει τελικά αυτή η νέα κυβέρνηση. Όμως ο κύριος Κλειρίδης είναι δεδομένο ότι προεκλογικά έχει δεσμευτεί λέγοντας ότι δεν αποδέχεται τις ιδέες Γκάλη στο σύνολό τους, αλλά μόνο ορισμένες από αυτές και θα προσπαθήσει οπωσδήποτε να τις διαπραγματευτεί για άλλη μια φορά. Δεν τις αποδέχεται με κανέναν τρόπο στο σύνολό τους. Αυτά λοιπόν από την Λευκοσία και πάλι. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Φουρλή για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί με νεότερα και με αναλυτικό ρεπορτάζ όσον αφορά τις κυπριακές εκλογές, τις κυπριακές προεδρικές εκλογές και βέβαια για όλη την σημερινή επικαιρότητα μέσα στο δελτίο μας στις 12 ακριβώς. Γεια σας.